Σας καλωσορίζω λοιπόν απόψε εδώ με αυτή την εγκάρδια μαντινάδα που φέρει την υπογραφή του αγαπητού φίλου Χριστόφορου Χαραλαμπάκη, καθηγητή γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Ο κύριος Χαραλαμπάκης, ενώ πολύ θα ήθελε, δεν βρίσκεται σήμερα κοντά μας λόγω σοβαρού οικογενειακού προβλήματος. Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Φιλοποταμητών, σας ευχαριστώ όλους που είστε απόψε κοντά μας και μας τιμάτε και φέτο την παρουσία σας. Θέλω να ευχαριστήσω το συντομίτη μας που ήρθαν από την Κρήτη για να είναι απόψε κοντά μας, και σε αυτούς είναι ο πρωτοπρεσβύτερος Επισκοπής Μιλοποτάμου Μιχαήλ Διαλεκτός και ο παπά Γιάννης Αντωνακάκης της Ενορίας Δαμαγόλου, και φυσικά όλους εσάς που για μια ακόμη φορά στηρίζετε το σύλλογό μας. Σας καλωσορίζουμε λοιπόν στο ζεστό και πραγματικά φιλόξενο περιβάλλον που προσφέρει το κέντρο Ζορβάς του Τωμάχ Νάρη, όπου θα γευτείτε την περίφημη λιβαδιώτικη κουζίνα του. Θα διασκεδάσετε επίσης με το πρόγραμμα του Νεκτάριου Σαμόγη που κατάγεται από τον Αήμονα, θα απολαύσετε το μιλοποταμίδικο συγκρότημα πρωτοχορευτή Κώστα Χνάρη, Προέδρου της Επιτροπής Νεολαίας. Προέδρου της Επιτροπής Νεολαίας του Συλλόγου μας, ο οποίος ταξίδευσε και αυτός από την Κρήτη για να παρευρεθεί στην εκδήλωσή μας και να δώσει τη δική του νότα στην καρδιά. Επίσης, απόψε θα τιμήσουμε τον επίτιμο Πρόεδρο Σπύρο Πακιδάρη και τη μακρόχρονη για την μακρόχρονη και ανιδιοτελή προσφορά του στο σύλλογό μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να επισημάνω για μια ακόμη φορά ότι βασικός μας στόχος είναι να τραβήξουμε το ενδιαφέρον της νέας γενιάς, οι οποίοι με τις καινούργιες ιδέες τους θα δώσουν ένα φρέσκο αέρα στο σύλλογο. Στην επίτευξη του στόχου αυτού, στο 34ο αναπτυξιακό μας συνέδριο που πραγματοποιήθηκε στις Μαργαρίτες, οι πρωταγωνιστές ήταν νέες και νέοι, οι οποίοι αποφύτησαν τη σχολική περίοδο 2017-2018 από τα Λύκεια και τα ΕΠΑΛ της Επαρχίας μας, και οι οποίοι τιμήθηκαν για την εισαγωγή τους στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Επίσης, στους παρευρισκόμενους φοιτητές πραγματοποιήθηκε διαδραστικό σεμινάριο για την αγορά εργασίας παράλληλα με τις εργασίες του συνεδρίου. Το σεμινάριο αυτό συντόνισε η κυρία Αγγελική Μπουρμπούλη, διδάκτορ του Πανδίου Πανεπιστημίου στην επιμόρφωση των δημόσιων λειτουργών στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, η οποία βρίσκεται απόψε μαζί μας, μαζί με τον αξιότιμο σύζυγό της και στενός ειδικό συνεργάτη μας, Μιχάλη Χριστάκη. Ειδικός επιστήμονας του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, Γενικό Γραμματέα του Δήμου Νέας Σμύρνης και Πρόεδρο της Πανελλήνιας Ένωσης Γενικό Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Θέλης. Επίσης, στα πλαίσια των εργασιών του κάθε συνεδρίου που θα πραγματοποιείται στην επαρχία μας, θα περιλαμβάνεται αυτή η καινοτόμο δράση, καθώς και το σεμινάριο, ενώ στα σκαριά βρίσκεται και το Ειδικό Ταμείο Χορηγίας και Υποτροφιών για τους φοιτητές του Μιλοποτάμου. Επίσης, το ίδιο συνέδριο εκδόθηκε ψήφισμα και προχωράμε στην υπογραφή συμφώνου συνεργασίας για την αξιοποίηση και ανάδειξη των συγκριτικών πλεονεκτημάτων του Μιλοποτάμου μαζί με την περιφέρεια Κρήτης, τους Δήμους Μιλοποτάμου Αναγείων, Ρεθύμνου και του τοπικού φορείς. Στα πλαίσια αυτής της συνεργασίας δημιουργούμε πρώτη φορά φέτος ειδική δράση στην Αθήνα για την προβολή του πολιτισμού μέσω των τοπικών προϊόντων του Μιλοποτάμου. Η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί, θέλω να μ' ακούσετε λίγο, η δράση αυτή θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα εκδηλώσεων του Μετρό που βρίσκεται στο Σύνταγμα από 23 έως 28 Μαρτίου 2020. Τελειώνοντας, να πούμε ότι συντοματικά σήμερα είναι η επέτειος του 40 χρόνων του θάνατου
του Αρχάγγελου της Κρήτης και του Ψιλούδη. Προτείνουμε να ξεκινήσουμε την εκδήλωσή μας με υπηρεσίες του αξέχαστου καλλιτέχνη. Καλή διασκέδαση σε όλους. Να σας παρακαλέσουμε όμως θερμά λίγο ησυχία, γιατί δεν θα ακούμε. Σας υποσχόμαστε ότι τα λόγια θα είναι πολύ σύντομα. Από αυτά που είπε ο Πρόεδρος θέλω να ακούσετε δύο πραγματάκια. Το ένα, ότι η νεολαία μας και σε σχέση με τους φοιτητές που ήταν στο συνέδριό μας φέτος, πήραν ένα σεμινάριο και βραβεύτηκαν για τις επιτυχίες τους. Τα παιδιά του Μιλοποτάμου στην επαρχία μας. Εκεί λοιπόν θέλουμε τη δικιά σας συνδρομή για να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ένα ποσό που θα είναι υπό τη μορφή υποτροφίας, έτσι ώστε να καταφέρουμε τα παιδιά που προσπαθούν στα χωριά μας να κάνουν κάποια πράγματα και να αποκτήσουν μια εξειδίκευση. Και το άλλο σημαντικό που θέλω να κρατήσετε από αυτά που είπε ο Πρόεδρος είναι ότι σε λίγο διάστημα θα είμαστε σε θέση να σας ανακοινώσουμε και ημερομηνίες. Θα έχουμε μια μεγάλη γιορτή στο Σύνταγμα. Γι' αυτό θα ευχαριστήσουμε τον Γιάννη τον Κεφαλογιάννη για τη συμφωνή του που μας εξασφάλισε τη φιλοξενία στο συγκεκριμένο χώρο. Και θα καταφέρουμε, γι' αυτό πρέπει να το ακούσετε για να μπορέσουμε όλοι να προσκαλέσουμε τους παραγωγούς της περιοχής μας και τους ανθρώπους που είναι δημιουργοί προϊόντων, όχι απαραίτητα τροφίμων, να εκδηλώσουν ενδιαφέρον, να συμμετέχουν και να γίνει μια γιορτή πολιτισμού και διατροφής, γαστρονομίας, έτσι ώστε να αναδειχθεί ο πλούτος και οι ομορφιές της περιοχής μας. Όλοι μαζί λοιπόν θα καταφέρουμε να κάνουμε πέντε πράγματα. Να περάσουμε λοιπόν τώρα στην ιδιαίτερη βραδιά που τιμούμε τον κύριο Σπύρο Κακεντάρη για την μεγάλη του προσφορά όλα αυτά τα χρόνια στο σύλλογο μας. Απόψε είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που θα τιμήσουμε ένα ακούραστο υποστηρικτή του συλλόγου μας που για 27 χρόνια τον εκπροσωπούσε ενεργά και δυναμικά με την ιδιότητα του Αντιπροέδρου και του Προέδρου, τον Σπύρο Κακεντάρη. Ο Σπύρος Κακεντάρης κατάγεται από το Καστρί και διατέλεσε Πρόεδρος της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης των Λουθανιτών για μία τριπλέον δεκαετία. Εκλέχθηκε στις εκλογές του 1991 και συμμετείχε στο Διοικητικό Συμβούλιο ως Αντιπρόεδρος μέχρι το 1993. Στις εκλογές του 1993 διεκδίκησε την Προεδρία και εκλέχθηκε ομόφωνα Πρόεδρος, αξίωμα το οποίο διατήρησε μέχρι το 2002. Μεγάλες οι επιτυχίες του την περίοδο αυτή και σπουδαίες οι δραστηριότητες του ενεργητικού του. Διακρίθηκε για το είδος του, η σύνεση του και την αγάπη του στο μελοπιτανητικό στοιχείο του Μεγαλοπεδίου Αττικής και όχι μόνο. Η απόκτηση ιδιόκτητης στέγης των μελοπιτανητών έγινε πραγματικότητα επί των ημερών του. Ένα καθοριστικό γεγονός για την ιστορία της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μελοπιτανητών που φέρει τη δική του σφραγίδα και έκανε πραγματικότητα το όγκο των μελοπιτανητών της Αττικής να έχουν τη δική του στέγη στο κέντρο της Αθήνας. Στις εκλογές του 2002, ενώ αποσύρθηκε από τη διεκδίκηση της Προεδρίας, εξακολουθούσε να συμμετέχει στο Διοικητικό Συμβούλιο από τη θέση του Αντιπροέδρου μέχρι το 2014, γιατί πίστευε ότι έτσι διατηρείται η συνοχή του Σωματείου. Η διορατικότητα και το πείσμα που το χαρακτηρίζουν ήταν η αφορμή να συμμετέχει στις εκλογές του 2014, να διεκδικήσει και να κερδίσει ομόφωνα την Προεδρία του Συλλόγου και ακόμα μία φορά. Στις 21 Απριλίου 2019, με ομόφωνη απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, ανακηρύχθηκε επίτιμος Πρόεδρος της Πανελλήνιας Πολιτιστικής Ένωσης Μελοπιτανητών. Ύστερα από επίσης ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Με τον Σπύρο Κακεντάρη, εκτός του ότι είμαστε φίλοι, συνεργάτες και συντέχνοι, μας συνδέει το κοινό όραμα που είναι και στόχος του συλλόγου.
να ενώνει τους όχους γύρω του μεταβλήτες μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες και συμφέροντα με μόνο γνώμονα την αγάπη στον τόπο μας και τις ρίζες μας. Θα θυμόμαστε πάντα το Σπύρο να λέει πρώτα η οικογένεια, δεύτερη η εργασία και μετά ο σύλλογος. Να ευχηθούμε στον Σπύρο Πακυδάρη να είναι πάντα καλά για να μας δίνει τις πολύτιμες συμβουλές του και εμείς με τη σειρά μας δίνουμε την υπόσχεση ότι θα συνεχίσουμε το δικό του έργο με καινούργιες ιδέες, με το ίδιο ερωτικό πνεύμα στη διατήρηση και στην ανάδειξη του μελογραμμένου στοιχείου. Σας ευχαριστώ. Να τον καλέσουμε λοιπόν να έρθει, αλλά μαζί του θέλουμε να έρθουν και τα εγγόνια του και ο γιος του. Και η μεγαλύτερη κληρονομιά του ανθρώπου νομίζω είναι η οικογένειά του. Και όταν αυτή συνοδεύεται με όλα αυτά που έχουν δοθεί ως παραγραφή πολιτιστική από τους γονείς μας, είναι ακόμα σημαντικότερο. Έτσι λοιπόν, είναι εδώ μαζί τα εγγόνια και θέλουμε να ακούσουμε τι έχουν να πούν για τον παππού τους. Δεν το ήξερε ο κύριος Πακυδάρης, γιατί το είχαμε συνομωτήσει λίγο. Ελπίζω να είσαστε έτοιμοι. Θα έρθετε όμως από εδώ και να σας πρέπει όλοι. Για να μιλήσετε όλοι. Έχουμε Σπύρο Πακυδάρη, Σπύρο Πακυδάρη, Σπύρο Πακυδάρη. Και θα μας πούνε οι υπόλοιποι πώς λέγονται. Λοιπόν, είστε έτοιμοι. Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Σπύρος Πακυδάρης και από το όνομα του. Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω πάρα πολύ, γιατί εξαιτίας του αγαπάω την Κρήτη τόσο πολύ. Λέω ο κ. Σπύρος Πακυδάρης και παππού, θέλω να ξέρεις ότι είσαι ένας μεγάλος άνθρωπος και πρόσωπο για μένα. Παππού, να ξέρεις ότι σε θαυμάζω και πάντα θα ήθελα να σου πει. Αυτή είναι πολύ μεγαλύτερη κληρονομιά του ανθρώπου και εγώ προσωπικά να πω ότι αν θαυμάζω περισσότερο στον κύριο Πακυδάρη δύο πράγματα είναι για το πόσο καλός οικογενειάρχης είναι, για το πόσο έχει καταφέρει να μεταφέρει όλα αυτά τα στοιχεία της παράδοσης και την αγάπη για τον τόπο μας στα εγγόνια του και στα παιδιά του και αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία που δεν την έχουμε καταφέρει όλοι οι γονείς για να βάλουμε μέσα στον πολιτισμό και στην παράδοση τα παιδιά μας και επίσης αυτό που θαύμαζα ήταν και πόσο καλός σύντροφος ήταν. Θα χάρη σε όλους μας που έχουμε αυτό που είχε ο Σπύρος Πακυδάρης. Κύριε Πρόεδρε, μπορείτε να παρακολουθήσετε. Να μας πει δύο λόγια και ο ίδιος, μόνο θα ήθελα να σας παρακαλέσω την υπομονή σας και λίγο ησυχία. Λίγο. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ το Εθνικό Συμβούλιο για την τιμή που μου κάνει απόσταση. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω τα εκατοντάδες μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων που είχα την τιμή να με εκλέγουν
για 27 συνεχή χρόνια πρόεδρο ή αντιπρόεδρο του συλλόγου. Τα κορίτσια της σήμερα εξαιρετικά κορίτσια. Μαζί προσπαθήσαμε με αγάπη για τον Μυροπόταμο να ελοποιήσουμε τους σκοπούς για τους οποίους ιδρύθηκε ο σύλλογός μας. Θέλω επίσης να ευχαριστήσω όλους για τη συμπαράσταση όλα τα χρόνια αυτά. Επίσης, θέλω να ξέρετε όλοι ότι ένα μέρος της ζωής μου ήταν, είναι και θα είναι ο σύλλογος μέχρι να ζω. Ευχαριστώ πολύ. Και μέχρι να παραδώσει την ειδική πλακέτα ο πρόεδρος, θα θέλαμε να καλέσουμε και τον άλλο πρόεδρο του συλλόγου μας, τον κύριο Τρούλη, να έρθει να παραδώσει μια άλλη πλακέτα. Οι σύλλογοι, όπως ξέρετε, είναι οι άνθρωποι και όλοι εμείς που προσπαθούμε και δουλεύουμε για να βγει ένα αποτέλεσμα και να φανεί σε όλους ως δίκαιο της παράδοσης μας. Όπως σας είπε ο Πρόεδρος και νωρίτερα, κάναμε μια απόφαση, η οποία απόφαση σε σχέση με το συνέδριό μας το ετήσιο για την ανάδειξη των συμπληρωμών πλεονεκτημάτων.